Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, το συνεχίζεις. Ρε αφού το αρχίσαμε να το τελειώσουμε. Είναι 3,5 ώρα ρε μαλάκα, έλεος. Ρε. Εντάξει, την κλείνω, ε. Μην κάνεις φασαρία, θα τους ξεκινήσει όλους ρε βλάκα. Γεια σας παιδιά, Αλέξανδρος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μου βίντεο. Και επίσης καλώς ήρθατε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι του PL και καθόμουν και έβλεπα στον υπολογιστή το ενταρισμένο βίντεο του που έκανε. Γιατί χθες το βράδυ αυτός, αντί να κοιμηθεί που εγώ ξάπλωσα, έκανε και έκανε το βίντεο edit που μου έκανε τη φάρσα. Που θα δείτε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή ο PL εδώ πέρα, μπορώ να κάνω λίγο zoom να το δείτε. Να φύγει. Κοιμάται. Κοιμόμαστε σε ράτσο. Τι σκέφτηκα λοιπόν. Σκέφτηκα αφού σηκώθηκα για πρώτος, θα τους αρέσει να κοιμηθεί, λογικό να σηκώθω πρώτος. Αλλά αφού σηκώθηκα πρώτος, να τον αποδώσουμε τη μαλακία που μας έκανε για να τους σηκώσουμε αναγκαστικά για να κάνουμε το intro του βίντεο. Οπότε πάμε. Θα βάλω ξέρω εγώ κάπου εδώ την κάμερα. Ίσα ίσα να φαίνεται αυτός. PL, σήκω, έχουμε βίντεο. Α, να με βγάζεις εσείς 4 ώρες το πρωί δεν είναι βλακία, ε. Καλά, μαλακή, τι σοβαρό. Βλάκας. Φέσε κάτω. Σηκώθηκε. Ε, μαλακά, θα σε γαμίσω άμα κάνεις τίποτα, ε. Ε, να σου πω, σήκω γιατί έχουμε intro. Σήκω γιατί έχουμε, πήγαινε πλήσου, ντύσου. Και έχουμε intro. Ακούγεται, δεν ξέρω αν ισχύει. Λένε, μην τα βάζει, λένε με τον Άλεξ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αρχίδια μου λέει. Λοιπόν, στείνω την κάμερα, βλάκα. Και σε περιμένω για intro. Έλα, PL, έλα. Κάτσε. Το κάνει τραξίδιμα, δεν μπορείς να πεις. Ναι. Σε λίγο θα δείτε τη φάρσα του. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα βασικά, έκανε που κάνει τη φάρσα, τουλάχιστον να ανεβεί αυτό το βίντεο ρε παιδί μου, έτσι. Έχουμε εδώ πέρα sponsor, τη βινιλάρα μας. Ε? Απ' τις καλύτερες μπλούζες. Πήγαινε πέτα τη ρε μαράκα και πάρε καμιά βινιλ. Εδώ κοίτα, βινιλάρα, νέα κολεξιόν, αυτή είναι νέα κολεξιόν, αλλά έχει νέα κολεξιόν, έχει βερμούδες, θα βγάλει και μαγιό σύντομα, οπότε κάτω στην περιγραφή εκεί πέρα που λέει χορηγός καναλιού θα έχει να πατήσεις το link της βινίλ να μεταφερθείς στο site, να παραγγείλεις ό,τι γουστάρεις. Θα έχει η βινίλ δωρεάν μεταφορικά και την καταβολή σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, αυτό το πέρα είναι το Instagram του, αυτό το πέρα είναι το δικό μου το Instagram, ακολουθήστε μας γιατί λογικά θα έρθουν και άλλες φάρσες. Μαλάκα, ποιο μου κλωτσέ το κρεβάτι. Μαλάκα, με έβγαλε έξω 4 ώρα το βράδυ. Μέσα στο κρύο και μου λες επειδή σου ρίξα το κρεβάτι. Ρε μαλακά, εντάξει. Και δεν σου ρίξα κιόλα, σου ρίξα μόνο το μπροστά. Εντάξει. Το πολύ πολύ να σφάγει το κεφάλι σου. Πολύ πολύ. Το πολύ πολύ. Πάμε να δείτε στο βίντεο και εμείς θα τα πούμε πάλι στο τέλος. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζετε, που οι περισσότεροι από εσάς δεν θα με γνωρίζετε, είμαι ο PLTube και φιλοξενώ τον Άλεξ σήμερα στο σπίτι μου. Ήρθε για 2 μερούλες να κάτσει εδώ στα Χανιά από το Ρέθυμνο και τον φιλοξενώ εγώ. Λοιπόν, ακούστε, η ώρα είναι 4, για την ακρίβεια είναι 4 και 4. Γυρίσαμε ένα βίντεο τον Άλεξ για το κανάλι μου, το οποίο θα είναι κάτω στην περιγραφή. Όποιος θέλει να πάει να το τσεκάρει, το κανάλι μου που θα έχει ανέβει το βίντεο. Ο Άλεξ κοιμήθηκε επειδή ήταν πολύ κουρασμένος από το ταξίδι με το λεωφορείο. Και, τα λοιπά. Και εγώ έκατσα για να κάνω λίγο μοντάζ στον υπολογιστή. Σκέφτηκα λοιπόν να του κάνω μια φαρσούλα. Τώρα κοιμάται ο Άλεξ εκεί πέρα. Εκεί πέρα κοιμάται ο Άλεξ. Και έχω σκεφτεί επειδή έχει πολύ κρύο έξω. Έχει βασικά αρκετό παρόλο που καλοκαιριάζει. Σκέφτηκα μαζί με τον αδερφό μου που είναι μέσα στο κόλπο κι αυτός για να βγάλουμε τον Άλεξ με τον τιβάνι που θα κοιμάται έξω. Τυχώς ο Άλεξ είναι ελαφρύς και δεν θα μας βγει ο πάτος. Επίσης θέλω να με συγχωρέσετε λίγο αν μπερδεύω τα λόγια μου, αλλά είναι 4 και 4, νομίζω καταλαβαίνετε. Έχω στήσει 2 κάμερες και ένα μικρό φως ίσα για να φαίνεται λίγο εκεί που θα βάλουμε τον Άλεξ με τον τιβάνι. Λοιπόν, η πρώτη είναι μία μικρή καμερούλα. Αυτή τη βλέπετε κιόλας. Η δεύτερη είναι πάλι την κάμερα του Άλεξ που την είχε αφήσει εδώ πέρα και τώρα τραβά από τη δικιά μου. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο τον Άλεξ που κοιμάται. Δεν φαίνεται και πολύ επειδή είναι πολύ σκοτάδι. Λοιπόν, δείτε λίγο τι έχουμε κάνει με τις κάμερες. Λοιπόν, και τώρα που σας έδειξα λίγο την όλη κατάσταση, πώς έχει γίνει. What the fuck! Να πάω να φωνάξω τον αδερφό μου. Θα δυσκολευτούμε λίγο με το τιβάνι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, περιμένετε που έχω να φωνάξω τον αδερφό μου τώρα. Δείτε λίγο κατά την έξοδο του τώρα που θα τον βγάζουμε.
Λοιπόν, παιδιά, πήγα και ξύπνησα λίγο τον αδερφό μου. Βασικά ήταν με στο κόλπο, απλά επειδή ψιλοκοιμόταν λίγο. Τώρα κοιμάται, έχεις δύναμη για να σηκώσουμε λίγο το κρεβάτι? Ναι. Δεν πρέπει όμως να κουνιέται πολύ για να μην σηκωθεί. Οπότε τώρα θα βλέπετε, επειδή δεν μπορώ να κρατώ την κάμερα και να μεταφέρω και το κρεβάτι μαζί με τον αδερφό μου, θα δείτε λίγο από τις κρυμμένες κάμερες που έχω κάπου. Βασικά η μία δεν είναι και τόσο κρυμμένη, αλλά θα δείτε λίγο κάποια πλάνα από τις κάμερες που είναι έξω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τώρα τον έχουμε βγάλει έξω, όπως είδατε. Μου έφυγε η μύτη, μου έφυγε η πλάτη, μα το Θεό. Χαρά στο κουράγιο του αδερφού μου που μπόρεσε και το σήκωσε λίγο. Τώρα, επειδή η κάμερα μου κοτεύει να κλείσει, επειδή όπως σας είπα, γυρίσαμε πριν ένα βίντεο με τον Άλεξ, το οποίο θα είναι στο κανάλι μου. Βλέπετε εσείς πλάνα από τις άλλες κάμερες που είναι κρυμμένες έξω. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα κρυώσει. Πραγματικά θέλω να δω πολύ την αντίδρασή του όταν ξεπαγιάσει, γιατί κάνει πολύ κρύο έξω, είναι αλήθεια. Ρε μαλάκα. Τι κάνω, μαλάκα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? 4:40. Το πιστεύω, μαλάκα, που ήρθα να μείνω. Που ήρθα να μείνω, ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Έξω. Τραβάω βίντεο για να το ανεβάσω στο κανάλι σου, ρε. Από εδώ κάτω έχει να πέσω. Μαλάκα να πω. Πώς με βγάλατε εδώ έξω? Μας έφυγε η πλάτη, μα το Θεό, εγώ και ο αδερφός μου. Μαλάκα είστε... Τι πουταλούδικα είστε, ρε μαλάκα. Τα δω κάμερες, ρε μαλάκα. Πστ, δέσε, είναι και αυτή εδώ πάνω. Πότε θα έκανες όλα αυτά? Όσο κοιμάσαι. Μαλάκα, πάω μέσα, δεν μπορώ. Εσύ μάζεψε τα τώρα, αυτά που τα κάνεις εσύ, ηλίθιε. Εγώ θα κοιμηθώ στο δικό σου, κάτσε μάζε. Πστ, ρε βλάκα. Να σου πω, εγώ θα κοιμηθώ εδώ, κάτσε εσύ και μάζε, δεν μπορείς εγώ τα πόλου, όταν σου πάγω. Πστ, να σου πω κάτι. Αυτά γίνονται όταν έρχεσαι να κοιμηθείς σπίτι μου. Τι νόμιζες, ρε, ότι θα έρθεις μια φορά από το ρέθμι και θα σε αφήσω έτσι? Δεν μου λες θα το ανεβάσεις αυτό, ή τσάμπα το έκανα το σε. Έλα ρε, αφού το ξέρεις θα το ανεβάσεις. Ρε, σου μιλάω, ρε. Μαλάκα, μην το συνεχίζεις όμως. Ρε, πες κάτι στο κοινό σου. Ρε μαλάκα, το συνεχίζεις. Ρε, αφού το αρχίσαμε με το τελειώσουμε. Ρε, 3,5 ώρα ρε μαλάκα, έλεος. Καλά, χαλάρωση, εντάξει. Ρε, ηλίθεια, παραλίγο να πέσει η κάμερα, χαζός είσαι. Ρε μαλάκα, πάνε και εμείς που δεν αντέχω, μα την Παναγία ρε. Δεν θα ξαναρχίσω. Ήταν ωραία. Μαλάκα, το συνεχίζει, δεν το πιστεύω. Κάτι είναι αυτό. Ρε, εντάξει, τι κλείνω, Μην κάνεις φασαρία, θα τους ξυπνήσεις όλους, ρε βλάκα. Γυρνά πίσω, ρε. Μην το ξυπνήσεις, εντάξει, την κλείνω. Τι να κάνουμε, μπορεί να την πάτσα, αλλά τουλάχιστον τους άρεσε, ρε φίλε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πέ μου. Κι εγώ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το ευχαριστιόμουν. Ευχαριστιόσουν, ναι. Ναι. Και ειδικά χθες που καθόμουν και έκανα το έτσι, ξέρεις τι ώρα τελείωσα. Τι ώρα? 8:30 ώρα. Και έρχεσαι εσύ μαλάκι και μου πίσω από τις 11. Μ' άρεσε να σε γαμίσω, είχα κοιμηθεί και με σήκωσε 4 το βράδυ. Εντάξει, ρε φίλε, πόση ώρα κοιμόσουν όμως? 3 ώρες. Όπως εγώ κοιμούν. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι. Κάντε ένα like να με υποστηρίξετε για αυτό που έπαθα. Υποστηρίξτε και αυτό που έφυγε λίγο που έπεσε, να χαρεί. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε. Είναι απλά και κατανοητά τα βήματα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Πόσα like θες να φτάσουμε εδώ? Δεν φτάνουμε. Τι δεν φτάνουμε? Δεν φτάνουμε 20.000.
Δεν φτάνουμε 20.000. Λες. Εγώ γιατί νομίζω ότι τα φτάνουμε. Τα φτάνουμε. Το έχουμε πιστεύω, ναι. 20.000 likes σε αυτό το πέρα το βίντεο. Likes, αν καταφέρουμε να τα φτάσουμε θα είναι επικό. Εμείς θα ξαναπούμε πια λοιπόν. Σε ένα επόμενο βίντεο. Ως το επόμενο. Peace!